Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Το μυστικό της Πεταλούδας». Ο Χριστόφορος περιμένει απάντηση από την Εύα στο μήνυμά του, αλλά αυτή είναι άφαντη. Ο Θέμης από την άλλη την εκλιπαρεί για να μην πάει να το συναντήσει, γιατί φοβάται πως θα της κάνει κακό. Ο άνθρωπος είναι αδίστακτος. «Τρέμω να μην σου κάνει κακό», της ομολογεί. Στο μεταξύ ο Άρης με τη Χριστίνα περνάνε να τσεκάρουν το δώρο. Μετά το φαγητό στο σπίτι της Εύας και τον βρίσκουν να κοιμάται στον καναπέ μεθυσμένος. Η Χριστίνα δεν θέλει να τον αφήσουν μόνο και αποφασίζουν να μείνουν εκεί το βράδυ. Ο Φίλιππος λέει στην Ειρήνη τι έγινε και άφησε το σώμα της αστυνομίας, αλλά εκείνη αποκοιμιέται στον καναπέ. Η Σοφία που δεν τη βρίσκει σπίτι ανησυχεί και την παίρνει τηλέφωνο. Ακούει εκπληκτικό το Φίλιππο που απαντάει: «Ποιος είσαι εσύ? Η κόρη μου πού είναι? Θέλω να της μιλήσω», λέει ταραγμένη, και εκείνος της εξηγεί: «Είναι καλά, μην ανησυχείτε, είμαι φίλος της. Μισό λεπτό να σας τη δώσω», του λέει. Ο Στέφανος βρίσκει σπίτι την Αμαλία με τον Σταύρο. Του λένε πως ο πατέρας του Σταύρου άλλαξε γνώμη και τον αφήνει να μένει εκεί τα βράδια. Ο Στέφανος όμως νιώθει πως κάτι δεν πάει καλά. Την επόμενη μέρα ο Χριστόφορος παίρνει μήνυμα από την Εύα να συναντηθούν. Όμως εκεί θα τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς εκείνη το χτυπάει και τον απαγάγει. Η Αλεξία τηλεφωνεί στη Μάρο, που της λέει πως ο Χριστόφορος δεν έχει γυρίσει στο σπίτι από το πρωί. «Δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό, κάτι έχει συμβεί, μαμά φοβάμαι». Την ίδια ώρα η Εύα έχει δέσει τον Χριστόφορο και του λέει πως θα τον κρατήσει εκεί μέχρι να θυμηθεί τι έκανε σε αυτή και στα παιδιά τους. Εκεί μετά από συμπλοκή θα τον μαχαιρώσει. Ο Γιάννος έχει συλλάβει τη Μαρκέλα μετά την έφοδο στη λέσχη της και της προτείνει να ομολογήσει πως αυτή έβαλε τα ναρκωτικά στο σπίτι του Μάρκου για να τη βοηθήσει να απαλλαγεί από τις κατηγορίες. Η Λίλιαν λέει στο Θέμη πως ανησυχεί για τη Χριστίνα, γιατί πριν από κάποια χρόνια ο Άρης είχε μπλέξει με ναρκωτικά. Η Ειρήνη μαθαίνει από τον Στέφανο που ήταν το παλιό σπίτι της Βαγγελιός και του Κυριάκου και αποφασίζει να πάει εκεί την επόμενη, χωρίς να ξέρει πως εκεί κρατάει η Εύα τον Χριστόφορο φυλακισμένο. Μόλις τον αντικρίζουν, τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο και ο Μάρκος συλλαμβάνεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η Αλεξία επιβεβαιώνει την κατάθεσή του ότι πήγαν μαζί στο χωριό με το μήνυμα που πήρε από κάποιο άγνωστο νούμερο. «Ήμουν ψινέγια μαζί του, δεν μαχαίρεσε εκείνος τον Χριστόφορο». Στο μεταξύ ο Φίλιππος, που ανησυχεί πολύ για το τι συνέβη στον Χριστόφορο, πάει στο σπίτι του Θέμη και το ρωτάει αν η Εύα είναι μαζί του. Εκείνος του λέει πως λείπει στην Αθήνα και σύντομα ανακαλύπτει πως η Εύα του είπε ψέματα.